Έχω εδώ τον καθηγητή της φιλοσοφίας, τέχνης στο Παρίσι και συγγραφέα, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Τον καλωσορίζω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και το φίλο μου, τον κύριο Λέοντα Μπρανκ. Εύκολα. Προσοχή λοιπόν. Πάω στον καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Σας καλωσορίζω και πάλι και θέλω την άποψή σας γενικά από το τι πρέπει να αλλάξει στην ύλη των σχολικών βιβλίων, πώς βλέπετε τα πρώτα βήματα της νέας υπουργού, η οποία εντάξει φρέσκια είναι, ακόμα ζεσταίνει την καρέκλα της η κυρία, δίνει τα πρώτα δείγματα γραφής και πρέπει να περιμένουμε. Αλλά εσείς τι θα θέλατε να αλλάξει άρδιν? Καταρχήν, στο θέμα αυτό ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, το Υπουργείο Παιδείας είναι το θεμέλιο για την εθνική συνείδηση. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να βάλει αυτές τις βάσεις ώστε η εθνική συνείδηση να μπορεί να αναπτυχθεί από γενιά σε γενιά, στα πλαίσια βέβαια μιας ευρωπαϊκής αντίληψης και μιας διεθνούς πραγματικότητας. Αλλά η εθνική συνείδηση είναι θεμέλιο. Άρα λοιπόν, οι αποφάσεις πρέπει να έχουν αυτόν τον άξονα. Όταν λοιπόν μιλάμε για εθνική συνείδηση, εκτός από τη θρησκευτική ταυτότητα και την εθνική ταυτότητα, έχουμε και την παιδεία μας. Πρόσφατα ανέφερα, πριν από λίγο στη συζήτηση, ότι στη Γαλλία ο Υπουργός Παιδείας επανέφερε τις κλασικές σπουδές, λατινικά και ελληνικά, μετά από μια απόφαση λάθος την οποία είχε η Υπουργός Μελκασέ με Πιολάντ, διότι οι διανοούμενοι εξεγέρθηκαν εναντίον αυτής της απόφασης. Κυριολεκτικά ανάγκασαν τον Μακρόν να υποχωρήσει σαν ένα δεύτερο βήμα υποχώρησης μετά τα κίτρινα γυλαίκα και να δεχτεί μέσω του Υπουργού του αυτή την αλλαγή. Και τα λατινικά, κυρίες και κύριοι, και τα αρχαία ελληνικά. Σε όλα τα σχολεία, προσέξτε, όχι μόνο. Στη Γαλλία συναντώ Γάλλους που μιλάνε αρχαία ελληνικά και πολλοί έχουν προχωρήσει και στα νέα ελληνικά. Και βέβαια το κυριότερο από όλα ποιο είναι? Είναι ότι βάλανε ένα καινούριο μάθημα. Το καινούριο μάθημα έχει τίτλο, σας το λέω στο μεταφράζω στα ελληνικά, φιλοσοφία, λογοτεχνία, γράμματα. Το οποίο τι περιλαμβάνει? Είναι μία σύνοψη όλης της κλασικής ελληνικής και λατινικής γραμματείας, την οποία τα παιδιά θα διδάσκονται υποχρεωτικά, ξαναλέω, όχι επιλογής, υποχρεωτικά, για να μπορούν να έχουν την βάση της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια του ατόμου και της, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής συνείδησης. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα το κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι οι ρίζες τους είναι ελληνικές, είναι η δήλωση, η επίσημη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, η καταγωγή μας είναι από την αρχαία Ελλάδα, λέει. Εμείς σαν Έλληνες τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Τράγκα? Πρέπει να τα επαναφέρουμε πιο γρήγορα και από το εχθές. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόταση δικιά μου, να επανέλθουν όχι μόνο οι ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά τα αρχαία ελληνικά με έναν άλλο τρόπο διδασκαλίας, πιο εμπειρικό, πιο ανοιχτό, και τα λατινικά, διότι αυτά είναι η βάση της προσωπικότητας των νέων παιδιών. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Κεραμέως, όπου είναι στα πρώτα της βήματα και θέλει οπωσδήποτε μια στήριξη, δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε, έχει μια πορεία. Εντάξει, και είναι και φρέσκια. Ναι, γι' αυτό όλοι λέμε. Είναι γι' αυτό λέμε, ναι. Θα ήθελα, αλλά όπως γίνεται πάντα, κοιτάξτε, σε περιόδους οικονομικής κρίσης δεν υπάρχουν περίοδοι χάριτος. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Ισχύει, ότι εγώ ισχύει. Δεν θέλω περίοδο χάριτος. Μπορεί θα ήθελα... να θέλει, αλλά είπε ότι δεν θέλει. Επομένως, από την πρώτη μέρα, από το πρώτο λεπτό, υπάρχει η κρίση των πολιτών, η κρίση των μέσων ενημέρωσης, η αυτοκριτική πρέπει να γίνεται. Έτσι είναι τα πράγματα. Η κυρία Κεραμέως, κοιτάξτε, έπεσε σε μια απόφαση που της λέει ότι ξέρεις, πρέπει να παλύψεις την ηθαγένεια και πρέπει να παλύψεις και το θρήσκευμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι και θα πάω στον κύριο Μπρανκ σε λίγο. Ήθελα να τελειώσω μια φράση. Ναι, βεβαίως, αλίμονο. Ναι, ήθελα να πω το εξής στην κυρία Κεραμέως, μια και το έλεγα. Ότι θα πρέπει να είναι επιλεκτική ως προς αυτά που της προτείνει το πολιτικά ορθόν. Πολιτικά ορθόν σημερινή εποχή τίνει να γίνει μια νέα μορφή σταλινισμού, μια νέα μορφή δικτατορίας. Έρχονται με έναν ήπιο τρόπο μέσα από πρόσωπο που έχουν βάλει στα συστήματα και αλλάζουν καταστάσεις που κάποτε τις άλλαζαν με βίαιο τρόπο. Έχουμε λοιπόν μια νέα μορφή σταλινισμού που είναι το πολιτικά ορθόν, το οποίο επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο νέες αποπαραγωγές. Διρεκτίβες. Έτσι ακριβώς. Σου λέει αυτό λοιπόν, έρχεται απ' έξω. Να τις λέω. Πρέπει να το κάνεις. Γιατί είμαστε πλέον όπως είμαστε, η Ευρώπη είναι ενωμένη και πρέπει να το κάνουμε και τέτοια. Πάντα εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι όμως, και θα πάω στο φίλο μου τον κύριο Μπρανκ. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Σε όλα τα κράτη έχουν ένα κυρίαρχο θρήσκευμα. Οι Γάλλοι είναι καθολικοί, οι Έλληνες είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι Γερμανοί είναι προτεστάντες,
οι Αμερικάνοι είναι καθολικοί και ξέρω εγώ κάτι άλλο, κυρίως είναι καθολικοί. Λοιπόν, υπάρχει ένα κυρίαρχο θρήσκευμα. Γιατί μέρες στο Υπουργείο, αρχή και γυναίκα, άνδρα δείκνηση που λέγανε, λοιπόν θα τη δούμε πώς είναι. Κυρία Φωτοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ θερμά που είσαστε εδώ και εσάς κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ εσάς, πολύ. Φίλες και φίλοι, πετάει δάφνες στη λίμνη.